Φτάσαμε λοιπόν και στο φίλο μας τον Δημήτρη, τον γνωστό. Βλέπετε εδώ τι γίνεται, φαίνεται μια μικρή γεύση από τη σημερινή γιορτή εδώ, της Χιάτιστας. Δεξιά είναι και τα κουμάσια, τα βλέπετε. Όπως πάντα εμείς μπαίνουμε μέσα στο κομβόι, το διασκύουμε, δεξιά και αριστερά. Αν ήταν όλα αυτά σε μια ευθεία, θα κοντεύαμε να φτάσουμε στην Ομόνια. Λοιπόν, και πάμε τώρα, πάμε. Κάπου εδώ θα σταματήσουμε να μπούμε μέσα. Ατελείωτος λαός, ναι. Σήμερα είναι το κάτι άλλο, όντως. Εδώ πέρα. Ήρθαμε λοιπόν από κοντά στο φίλο μας τον Δημήτρη. Δεν είναι αυτός. Εδώ δίνουμε συνεντεύσεις. Ζωντανά live στα κανάλια. Σήμερα έχουμε διαφορετική οργάνωση εδώ. Και στο βάθος βλέπουμε τον φίλο μας τον Δημήτρη. Δεν είναι καθόλου αγχωμένος, έτοιμος είναι. Γεια σου Μίτσο! Αυτός θα ανοίξει τη γιορτή φέτος. Λοιπόν, ο καιρός είναι καλός για εκδρομή. Για Περιστέρια θα έλεγα ότι είναι μέτριος. Από θέμα αέρα, για τα εδώ πρότυπα είναι καλός. Έχει κανένα διαράκι τώρα. Απλά, δυστυχώς έχουμε βοριά και γαλανάδα. Και κατά συνέπεια, ξέρετε τι σημαίνει βοριάς. Σημαίνει μέσα στον ήλιο. Με αυτά και άλλα θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Και θα πάνε. Μπανάνες. Θετική ενέργεια. Πάμε, Μίτσονε. Αυτός λοιπόν είναι ο Δημήτρης, ο γνωστός, ο πασίγνωστος. Και αυτά εδώ είναι τα Περιστέρια του, που θα δείτε τώρα. Φοβερό άπλωμα, έχουν γυρίσει πλάτες τώρα, βλέπετε, και πάνε μέσα. Αφήνουμε λίγο ανοιχτό το πλάνο έτσι, όσο μπορούμε και όσο μας παίρνει, γιατί θα εξαφανιστούν αυτά, σίγουρα. Πω, τι έγινε. Ζουμάρο στο τέλος. Πρέπει να έχουν φύγει πολύ πίσω τα πουλιά. Δεν τα προλαβαίνω να τα φτάσω. Να πάω κοντά τους. Ναι, έχουν γυρίσει οι πλάτες και έχουν εξαφανιστεί πραγματικά. Και αυτές εδώ είναι οι επιστροφές εδώ. Ωραίες πλάγιες διαγώνιοι. Όρθιες τελείως. Πάμε λίγο πιο κοντά. Και άστονα, πάμε τώρα για την ομάδα τη μεγάλη. Λοιπόν, εδώ στο βάθος, εδώ είναι. Ναι. Ωραία Περιστέρια, πολύ καλά πουλιά, κοιτάξτε. Και έχουνε και κόντρες, βαράνε κόντρα, ναι. Εδώ κάτω έχει διαράκι, εκεί μπορεί να έχει τώρα το λιγότερο ένα τεσσάρι. Έχουν σκορπίσει, ναι. Για να βλέπουμε μόνο ένα στην οθόνη, κάτσε να ανοίξω το πλάνο, να εδώ βλέπουμε άλλα δύο. Έτσι αυτό το πράγμα θα γίνει τώρα. Τέτοιες φωτογραφίες θα βλέπετε. Και κάποιοι ακόμα έχουν το νου τους πίσω. Πολύ φεύγα φέτος, πάρα πολύ φεύγα. Λοιπόν, και αφήνουμε και το κλασικό zoom. Εκεί πήγανε τώρα και εμείς θα προσπαθήσουμε να τα ακολουθήσουμε. Κόντρα στον ήλιο. Ναι. Τρομερά δύσκολη η τραβηξιά, παιδιά. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή φαίνονται και οι ακτίνες του ήλιου που περνάνε μέσα από το Περιστέρι. Να, εδώ. Ναι, δεν τον πάει το Δημήτρη. Εδώ και χρόνια προσπαθούμε να βρούμε μια κουρτίνα. Δεν την έχει. Πάντως νομίζω ότι κάτι φαίνεται, κάτι βλέπετε. Ήρθαν από πάνω τα Περιστέρια αυτή τη στιγμή. Το νικήσαν αυτό το λίγο καιρό. Γι' αυτό και βλέπουμε λάνα τελείως από κάτω. Το τσαπάρι φαίνεται λίγο καλύτερα. Λόγω γαλανάδας. Τα γνωστά και πάμε. Εκεί μέσα, όλα αυτά γίνονται εκεί μέσα στο γαλανό. Ορίστε και η δυσκολία της ημέρας.
μόνο με χέρια ψηλά. Βλέπουμε και τον Δημήτρη, δεν είναι καθόλου αγχωμένος. Και πάμε κι εμείς. Για να δούμε τι γίνεται από πάνω μας τελείως. Εδώ έχουμε ένα. Αυτός είναι Μαυροούρης Σούλουπας. Ορίστε, εδώ όταν βλέπετε και φράζει ο λαιμός, καταλαβαίνετε. Τραβάει κατακόρυφα πλάνα ο Μπανάνης. 1-1 τώρα, παιδιά. Δεν υπάρχουν δύο. Και έχουν αυτό το βήμα. Αυτό εδώ το βήμα. Πολύ δυναμική πεταξιά. Αλλά είναι για ζωντανά. Ζωντανό look. Κάτσε να ανοίξουμε πάλι το πλάνο. Όλο για κάποιο θα πιάσουμε. Δεξιά και αριστερά. Τελείωσα την πίσω μεριά τώρα. Άλλο ασπρούδερο. Αυτό είναι σουλούπι και έχει τελάκια. Μπαλάτο είναι και αυτό, πολύ ωραίο περιστέρι. Πάμε λίγο πιο κοντά, ναι, καλά είπα. Έτσι τώρα, μέχρι να τελειώσει η πεταξιά θα τα βλέπετε ένα-ένα. Και τευτεριογυσιά. Να και ένα τζίνις. Ο τζίνις είναι πιο ψηλά και έχει και ωραία τζίνια. Αλλά δεν φαίνεται τόσο καλά. Βέβαια είναι, και, είναι αρκετά πιο ψηλά. Βλέπετε τη διαφορά του ύψους, έτσι. Και εκεί πάνω ψηλά στα βγαλμένα πιάσαμε και ένα καραμπέρι. Τι είναι αυτό, σουλούπι, για να δω. Ό, δεν το πιάνει. Ξέφυγα πάρα πολύ. Καρφωμένο τελείωσε. Για να πάω σιγά σιγά. Τσαπάρι. Το τσαπάρι αυτό έχει σβήσει, παιδιά. Όντως είναι σβησμένο αυτή τη στιγμή. Τολμώ να το πω. Και μας δείχνει αυτή την εικόνα εδώ που βλέπετε. Το μόνο καλό είναι φέτος δεν έχει πολύ αέρα όπως πέρυσι και βλέπουμε και τα φτερά. Αλλά στα πάρα πολύ ψηλά. Εκεί που δεν πάει το μάτι με τίποτα, όντως. Δηλαδή με το μάτι βλέπεις ένα πράγμα που γυαλίζει αυτή τη στιγμή. Και είναι ένας τσαπάρης αυτός εδώ που βλέπετε εδώ. Και νομίζω, για να ανοίξω το πλάνο, θα μας πάει και σε άλλο σίγουρα. Ναι. Στίγμα, στίγμα φαίνεται. Το ανοίγω σιγά σιγά. Μπα μόνο, α, να κι άλλο, κι άλλο. Αυτή εδώ είναι η εικόνα. Οπό, οπό. Ναι, ξέφυγα, πήγα πάρα πολύ μακριά. Κι άλλος, καραμπέρις είναι αυτός. Και είναι και οι τελευταίες λήψεις. Λίγο πριν την επιστροφή. Κάτσε να αφήσουμε και τα zoom. Ξεκίνησε. Ωραία. Α, φρογκάει. Ναι, δεν τον πήρα χαμπάρι. Το παθαίνω αυτό μερικές φορές, παιδιά. Εγώ είμαι αφοσιωμένος επάνω. Για να δούμε τώρα, ναι, έχουν βάλει. Ναι. Μέσα από τον ήλιο βγαίνουν και πάλι ασταμάτητα, ναι. Μπράβο, μπράβο. Ποταμός, ποταμός. Να δω τώρα. Έχω τον ήλιο, ρε γάμο, το φάτσα. Αυτός ο καραμπέρης πήγε πίσω τον ήλιο, ναι. Να τον. Τον άρπαξα στο τέλος. Στα φρεναρίσματα. Κάτσε να πιάσουμε και τα τελευταία. Τώρα θα χειροκροτήσουν τώρα. Τώρα θα πέσει το χειροκρότημα τώρα. Τώρα. Α, όχι, έρχονται ακόμα, γι' αυτό δεν χειροκροτάνε. Αυτό ήταν και ο χρόνος της επιστροφής. Ήρθαν και τα τελευταία. Έλα, έλα, έλα. Και πάμε και μέσα τώρα. Έλα, έλα, έλα. Ήρθαν όλα. Ναι, ναι. Μέχρι να ανέβουμε πάνω, ήρθαν και τα τελευταία. Νάτες και οι ομορφιές. Καρφιτσοτά τα πιο πολλά είναι. Τσαπάρια, καραμπέρια. Μπράβο, μπράβο. Κάτσε να κάνουμε ένα λίγο έτσι ανοιχτό πλάνο. Να δούμε όλη την ομάδα. Πόσα πουλιά έχεις πετάξει, Μητσό? 46. 46. Και πρέπει να είναι και άπαντες παρόντες. Ναι, είναι 46. Και πάμε και κοντά να δούμε τα καρφιτσωτά. Όλα είναι λουλουδάτα. Και πεντάμορφα. Κοιτάξτε αυτή το τζαμπάρα. Πω, 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 τι ωραία παιδιά. Κλείστηκα, όντως.
Εντάξει, ο Δημήτρης ήταν πάντα μερακλής και το ξέρουμε. Και αυτός εδώ στην γωνία εδώ. Τσαπάρης είναι κι αυτός. Τσαπαροκαραμπέρι θα τον έλεγα, κάτι τέτοιο. Αυτά είναι τα σκαριά του. Και εδώ βλέπουμε και το χώρο. Τέλειος, νοικοκύρης, φοβερός. Μπράβο λοιπόν στο Δημήτρη. Άνοιξε την αυλαία τέλεια, με μια δυναμική πτήση. Λοιπόν, Τασάρα, κάνατε καλή δουλειά φέτος. Και νομίζω ότι ανταμευτήκατε κιόλας. Βέβαια, ο καιρός δεν ήταν σύμμαχος, να είμαστε ειλικρινείς, γιατί σε κάποια φάση τραβάω και ένα πλάνο που βασανίζεσαι και εσύ ψηλά να δεις τα πουλιά, γιατί ήταν ο ήλιος. Θα το δεις και εσύ. Και όλος ο κόσμος. Εάν είχαμε, πάντα βάζω και αυτό να πεις, μια συννεφιά, θα βλέπαμε πολύ καλύτερα πλάνα, τουλάχιστον βιντεοσκοπικά. Από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν είχε πολύ αέρα όπως πέρυσι, τα πουλιά βγάλανε το πρόγραμμα και αυτοί που τα είδανε από κοντά πιστεύω ότι τα απολαύσανε. Το πιστεύω σίγουρα. Γιατί το μάτι έχει άλλη αίσθηση σε αυτή τη φάση, τη σημερινή. Λοιπόν, ήταν μια καλή πεταξιά. Συγχαρητήρια από μένα σε σένα και στον αδερφό στον Δημήτρη. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη, να είσαι καλά. Εντάξει, με τους καιρούς παλεύουμε πάντα. Άλλες φορές είναι σύμμαχος, άλλες όχι. Εμείς είμαστε εδώ. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο τον κόσμο που ήρθε για ακόμη μια χρονιά εδώ στη Σιάτιστα και μας τίμησε με την παρουσία του και σένα τον ίδιο προσωπικά. Να ευχηθώ καλή επιτυχία και στα υπόλοιπα παιδιά. Έγινε. Αυτά από μένα. Έγινε. Λοιπόν, γεια σας, παιδιά. Γεια. Ευχαριστούμε.